Ξυπνήσαμε πρώτη μέρα στη Φορμόσα, στη Βόρεια Αργεντινή και ήρθαμε στο σταθμό λεωφορείων. Ήρθαμε για να πάρουμε τα εισιτήριά μας για αύριο για να πάμε Corrientes. Να τα εδώ είναι και όλα τα έχουμε έτοιμα. Να πούμε ότι πληρώσαμε 14.40 για να πάρουμε θέση στον πάνω όροφο. Θα κάνει 2,5 ώρες το λεωφορείο να φτάσει αύριο το πρωί. Ξεκινάμε 9.15 το πρωί. Αλλά αν θέλαμε θέση στον κάτω όροφο, στο κάτω πάτωμα που λένε ότι είναι και θέση που γίνεται και κρεβάτι, θα πληρώναμε λίγο παραπάνω. 15.80. 15.80 για 14.40. Όλα αυτά τα μετατρέπουμε ήδη σε ευρώ για να είναι πιο εύκολο. Να πούμε ότι δεν μας αρέσει ο κάτω όροφος. Προτιμάμε πάνω, έχει καλύτερη θέα. Τέλος πάντων, ξύπνησαμε όρεξη εγώ. Θέλουμε να πάμε γυμναστήριο. Ναι. Και είπαμε να πάρουμε τα εισιτήρια για αύριο να είμαστε καλυμμένοι, να μην έχουμε άγχος τελευταία στιγμή. Οπότε πάμε τώρα μία βόλτα να κάνουμε και κάτι ακόμη που είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να αλλάξουμε, να κάνουμε συνάλλαγμα από τα Γκουαρανί που μας έχουν ξεμείνει από την Παραγουάη, να τα αλλάξουμε σε αργεντινικά πέσος για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα σε μέρη που δεν δέχονται κάρτα. Μέχρι τώρα βέβαια δέχονται παντού κάρτα, έτσι δεν είναι? Ναι, τις μερικές ώρες που είμαστε εδώ, από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί, δέχτηκαν στα μέρη που επισκεφτήκαμε. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής μας εδώ στην Αργεντινή. Προς μεγάλη μας έκπληξη, υπάρχει και Uber εδώ, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και μάλιστα και πολύ οικονομικό. Χθες πήραμε ένα Uber για να γυρίσουμε στο σπίτι από μια απόσταση που θα ήταν, ας πούμε, 40 λεπτά περπάτημα, κάπου εκεί. Το αυτοκίνητο ήταν βέβαια πολύ λίγο και μας βγήκε κάτι σαν 1 ευρώ, 1,40 κάπου εκεί. Πολύ οικονομικό, όπως βέβαια και στην Παραγουά είναι πολύ οικονομικό το Bolt και το Uber, ιδίως το Bolt, που δεν έχει εδώ Bolt βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Να δείξουμε λίγο το σταθμό λεωφορείων. Βλέπουμε λοιπόν πολλά λεωφορεία μέσα στον σταθμό των λεωφορείων της Φορμόσα και από εδώ θα έρθουμε να πάρουμε και το λεωφορείο αύριο φυσικά. Εμένα μου αρέσει που έχει πλατείς δρόμους και αρκετά δέντρα, δηλαδή βλέπω πράσινο σε αρκετά σημεία. Νίκη, πάμε και στο ATM λίγο να ρίξουμε μια ματιά. Άκυρε, πάμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι το μέγιστο ποσό που μπορούμε να βγάλουμε είναι 30.000 πέσος αργεντινής, τα οποία όμως νομίζω δεν είναι και πάρα πολλά. Για να κάνω μια γρήγορη μετατροπή εδώ. Είχαμε ξανά αυτό το πρόβλημα στο παρελθόν, όταν είχαμε πάει στο Καλαφάτε, στην Παταγωνία. Είχε ένα πάρα πολύ μικρό ποσό ως μέγιστο το οποίο μπορούσαμε να βγάλουμε. Αυτό είναι νομίζω γύρω στα 28 ευρώ σύμφωνα με το συνάλλαγμα τέλος πάντων που παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε μας ψήλω εξυπηρετεί για να δω άμα πάω να το βγάλω αυτό το ποσό, τι χρέωση θα μας. 12.800. 12.000, δηλαδή για να βγάλουμε 30.000 έχουμε 12.000 χρέωση. Εννοείται ότι δεν το κάνουμε. Ό,τι να είναι. Βλέπουμε λοιπόν γιατί δεν συμφέρει να χρησιμοποιούμε ATM, γιατί πραγματικά είναι πολύ τραγικό να έχεις τόσο υψηλή χρέωση πάνω σε κάθε φορά που κάνεις μια συναλλαγή. Τουλάχιστον αν ήταν αυτό το ποσό πάντα κάθε φορά που κάνεις μια ανάληψη, τότε τουλάχιστον να μπορούσες να κάνεις μεγαλύτερο ποσό, ανάληψη μεγαλύτερο ποσό, ώστε να μπορέσεις να πεις ότι το ποσοστό της χρέωσης είναι μικρό. Αλλά από τη στιγμή που θα μείνει 30.000 το ποσό και εσύ κάθε φορά θα πληρώνεις 12.000 στην προμήθεια του ATM, δεν συμφέρει καθόλου. Έτσι, πολλοί επιλέγουν το συνάλλαγμα του δρόμου, τους λεγόμενους αρμπολίτος, που είναι κάποιοι άνθρωποι στον δρόμο που φωνάζουν κάμπιο, κάμπιο, κάμπιο και σου κάνουν συνάλλαγμα εκεί, τους δίνεις μετρητά και αλλάζεις. Ή πας στην Western Union και στέλνεις λεφτά από την τράπεζά σου μέσω της εφαρμογής της Western Union, πηγαίνεις σε ένα κατάστημα της Western Union ή σε ένα συμβεβλημένο κατάστημα που γράφει πάνω Western Union, συνήθως είναι κάποια ψιλικατζίδικα, και μπορείς εκεί με το διαβατήριό σου, την ταυτότητά σου, να πάρεις τα χρήματα με πολύ χαμηλότερες χρεώσεις από αυτές που είδαμε μόλις τώρα στο ATM. Ή απλά πληρώνεις με κάρτα. Revolut, ας πούμε. Αυτό γίνεται, ναι. Με Revolut ή Wise, που σου δίνει πολύ καλό συνάλλαγμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και μάλιστα υπάρχει και ένα μεγάλο απαρτάζ. Ταραν! Εδώ έχουν πολύ καλά λεωφορεία, να πούμε, στην Αργεντινή. Διόροφα, έχουν και τουαλέτα μέσα. Είναι πολύ καλή η εξυπηρέτηση που έχουμε. Τουλάχιστον εδώ στη Φορμόσα. Ναι, εγώ να πω ότι το αρμπολίτος, η λέξη αρμπολίτος, σημαίνει δεντράκια. Ναι, δεν ξέρουμε γιατί τους λένε δεντράκια. Είναι οι άνθρωποι δεντράκια που στέκονται εκεί στους δρόμους και σου κάνουν συνάλλαγμα. Α, ίσως γι' αυτό, στέκονται έτσι σαν δεντράκια. Μπορεί να στέκονται κάτω από δέντρα για να έχουν σκιά, να είναι στη σκιά και να τους αποκάλεσαν έτσι για αυτόν τον λόγο. Όπως και να έχει, όποιος βρεθεί λοιπόν στην Αργεντινή, έχει ένα πλεονέκτημα το να χρησιμοποιείς κάρτα. Μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο είναι ότι δεν χάνουν τα χρήματά σου την αξία τους, γιατί έχουν τόσο έντονο πληθωρισμό, υπερπληθωρισμό. Συχνά χάνεται η αξία του νομίσματος, υποτιμάται δηλαδή η αξία του χρήματος πολύ γρήγορα, και έτσι εσύ μπορεί να βγάλεις πολλά χρήματα αρχικά και κάθε εβδομάδα αυτά τα χρήματα χάνουν γρήγορα την αξία τους, θα μπορείς να αγοράσεις πολύ λιγότερα πράγματα με το ίδιο ποσό. Έτσι δεν συμφέρει και τόσο, ενώ με την κάρτα αυτόματα γίνεται, ας πούμε, αναπροσαρμογή της αξίας και ξοδεύεις το σωστό ποσό. Τέλος πάντων, πάμε προς το γυμναστήριο και τα λέμε εκεί.
Καθώς πηγαίνουμε προς το γυμναστήριο όμως, εγώ ήθελα να πω ότι μου αρέσουν πολύ τα σπίτια που βλέπω εδώ στα αριστερά μου. Έχουν αυλή, έχουν φυτά και βλέπουμε ότι ο δρόμος, το είπα και προηγουμένως, είναι φαρδής και έχει πολλές λωρίδες και στη μέση έχει κάτι σαν boulevard, το λένε εδώ. Στην Παραγουάη το μάθαμε ότι το λένε boulevard. Πεζόδρομος, μέσα στη μέση δύο οδών και στο συγκεκριμένο πεζοδρόμιο που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο οδούς βλέπουμε και όργανα γυμναστικής όπου μπορείς να κάνεις κοιλιακούς, μπορείς να σηκώσεις το βάρος του σώματός σου, μια εύκολη άσκηση, και έχουμε και αρκετά δέντρα που μου αρέσει πολύ. Μπορείς λοιπόν να έρθεις εδώ, να τρέξεις, να περπατήσεις, να κάνεις πατίνι, skate, να ακούσεις μουσική, πολύ ωραία.